Καλό μεσημέρι σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα για μια ακόμη επικοινωνία μας, εδώ μέσω της σελίδας μου, στο Facebook. Να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα σήμερα, ότι υπάρχει δηλαδή ένα αναμάσιμα που μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει κάτι ενώ επί πραγματικού, επί άμεσης εξέλιξης, ώστε να έχουμε κάτι χειροπιαστό και πηγαίνουμε από θέματα σε θέματα τα οποία απασχολούν το σύλλογο γενικότερα μέσα σε αυτήν την πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση η οποία, για την οποία ήδη αρχίζει και συζητάται υπό μια ευρύτερη έννοια η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η οποία έχει το οικονομικό κομμάτι, ξεπερνά το κομμάτι της υγείας και έχει το οικονομικό κομμάτι στο προσκήνιο. Δεν θα πούμε κάτι καινούριο, διότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Απλά κάποια πράγματα νομίζω ότι χρειάζονται υπενθύμηση, διότι νομίζω ότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι από το ένα αυτοί μπαίνουν σε όσους τα ακούν και από το άλλο βγαίνουν. Και τι εννοώ. Συζητώνται αυτό το διάστημα πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το budget, με το γηπεδικό, με το γήπεδο γενικότερα, με τη στέγαση δηλαδή, με το αν πρέπει να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα ή όχι. Εντάξει, αυτό, βέβαια το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό της επικαιρότητας. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί μια κοινή γραμμή και σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ και σε ό,τι αφορά τον ερασιτέχνη και το τμήμα μπάσκετ, ότι τα πρωταθλήματα πρέπει να διακοπούν για λόγους υγείας και ασφάλειας φυσικά, χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής. Είναι η θέση η οποία εκφράστηκε και χθες μέσω επίσημης ανακοίνωσης του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και είναι η ίδια θέση. Χωρίς προεκτάσεις όμως, δηλαδή χωρίς το να εισηγείται ο Παναθηναϊκός αν θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με τον πρώτο πρωταθλητή και όλες τις υπόλοιπες θέσεις ας πούμε, να καθορίζονται με βάση την εικόνα της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, αλλά να διακοπούν τέλος πάντων να μην υπάρξει ξανά δράση για φέτος. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, αν και όπως σας είχα προειδεάσει την προηγούμενη εβδομάδα, η τάση των πραγμάτων είναι προς την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, έστω και σε μια υβριδική μορφή play-off, με τα παιχνίδια να γίνονται στην Αθήνα κτλ. Είναι κάτι όμως που θα αποφασιστεί μετά το Πάσχα και νομίζω στις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Το τελεσίδικο, η καθοριστική εξέλιξη θα γίνει τότε. Σίγουρα ο Αλαφούζος, μιλάμε την κυβέρνηση, έχει γνώση του τι γίνεται, το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα με την καραντίνα. Βέβαια προκύπτουν και σκηνικά σαν και αυτό στη Λάρισα, τα οποία όπως και να το κάνουμε διαφοροποιούν την κατάσταση. Διότι όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι κλειστή σε όλες τις δομές, σε όλες τις λειτουργίες, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν κάποιες μικρές κατηγορίες πληθυσμών, όπως η Ρωμά στη Λάρισα για παράδειγμα, ή όπως οι ξένοι μετανάστες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα που πλήττεται από την πανδημία. Αυτές οι ομάδες λοιπόν δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα που σίγουρα επηρεάζουν και τον αθλητισμό. Στο κομμάτι αυτό δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τι είναι σωστό και τι λάθος, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Σίγουρα πάντως αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι και να αρχίσουν τα πρωταθλήματα, κάποιες διοργανώσεις, ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν οι ομοσπονδίες, αυτό που θα επικρατήσει είναι ότι τα μάτς θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Τώρα για την ετοιμότητα των αθλητών είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί όπως μπορεί να πει κάποιος ότι δεν μπορείς να αρχίσεις τη σεζόν, να τη διακόψεις για λίγο και να ξαναρχίσει η επόμενη, όπως έχει συζητηθεί, ή να τελειώσεις τη σεζόν και καπάκι να αρχίσει η επόμενη, ότι οι αθλητές θα κάνουν εν ώψη της επόμενης χρονιάς κτλ. Που μπορεί να παίζει ως ενδεχόμενο πράγματι. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η αγωνιστική απραξία η οποία κρατάει από τον Μάρτιο. Και αν φτάσουμε Αύγουστο και δεν έχει γίνει τίποτα, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, θα είναι 6 μήνες οι αθλητές εκτός δράσης. Που και αυτό φαντάζομαι επηρεάζει τους ίδιους. Στο κομμάτι του γηπέδου για τη Λεωφόρο, νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και ίσως το timing το δικό μας να μην είναι καλό, γιατί συνηθίζουμε να λέμε κάποια πράγματα από αυτήν εδώ τη γωνιά πολύ πριν γίνουν. Επειδή αφουγκραζόμαστε κάποιες καταστάσεις, λέω τη γνώμη μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
Ξαφνικά προέκυψε θέμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν γυρίζει στη λεωφόρο, ενώ είχαμε ξεκαθαρίσει από αυτήν εδώ τη γωνιά ότι δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση από την ΠΑΕ να γυρίσει στη λεωφόρο. Καταθέτοντας ως επιχείρημα το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος και όσο και καλές πλέον και οι σχέσεις να είναι ανάμεσα σε ΠΑΕ και ερασιτέχνη, το κόστος μιας ανακατασκευής, η οποία πρέπει να είναι, μιας ανακαίνησης, με συγχωρείτε, η οποία πρέπει να είναι εκβάθρον, είναι πάρα πολύ μεγάλο για ένα γήπεδο του οποίου το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο. Δεν άλλαξε κάτι ο ιός πάνω σε αυτό. Περίπου 700.000, 800 με 1 εκατομμύριο θα χρειαζόταν η ανακαίνιση πριν προϊού και μετά ιού το ίδιο. Το ίδιο δύσκολα θα ήταν να βρεθούν αυτά τα χρήματα προϊού, το ίδιο δύσκολα θα είναι να βρεθούν αυτά τα χρήματα και, και τώρα, μετά τον ιό. Επομένως, οι πιθανότητες επιστροφής στη λεωφόρο ήταν υπαρκτές, σαφέστατα και είναι υπαρκτές, εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό, αλλά πολύ λίγες. Με το μεγάλο αγκάθι όμως να είναι το πώς να μπει στη διαδικασία να φτιάξεις, να ανακαινήσεις έναν χώρο του οποίου η μελλοντική χρησιμότητα θα είναι αβέβαιη. Και αυτό γιατί η λεωφόρος μέχρι το καλοκαίρι του 2021 έχει άδεια λειτουργίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά αυτό είναι το ελάσσονος σημασίας πρόβλημα. Το μείζονος σημασίας θέμα είναι σαφέστατα το οικονομικό. Διότι δεν είναι κάτι μερεμετάκια που γράφεται και λέγεται ότι πρέπει να γίνουν. Πρέπει να φτιαχτούν οι σουίτες, πρέπει να φτιαχτούν ξανά στα επίσημα τα καθίσματα τα οποία έχουν βγει από εκεί και έχουν τοποθετηθεί στο κοροπή. Πρέπει να φτιαχτεί σημαντική μερίδα καθισμάτων σε θύρες. Πρέπει να μπουν οπτικές ίνες για το VAR. Πρέπει να φτιαχτούν καλωδιώσεις και για το VAR. Πρέπει να φτιαχτούν οι εσωτερικοί χώροι. Πρέπει να φτιαχτούν τα δημοσιογραφικά θεωρία. Πρέπει να καλοπιστούν ορισμένοι χώροι οι οποίοι είναι παρατημένοι τελείως στον περιβάλλοντα χώρο της λεωφόρου. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συνθέτει ένα παζλ δύσκολο για συναρμολόγηση σε ό,τι έχει να κάνει και με το οικονομικό. Όσον αφορά το budget, δόθηκε η εντύπωση και σε μένα, και πραγματικά το παραδέχομαι, ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση να αυξηθεί φέτος και λόγω της μείωσης της φορολογίας από 45% σε 22%, αλλά και επειδή έγιναν κάποιες κινήσεις όπως του Αγιούμπ, όπως του Καρλίτος, οι οποίες δεδομένα αυξάνουν το budget. Αυτά έγιναν βέβαια πρόηγου και σε θέσεις που ο Παναθηναϊκός πράγματι πονούσε. Νομίζω όμως ότι ο σχεδιασμός και ότι τα οικονομικά δεδομένα δεν μεταβάλλονται τόσο πολύ από τον ιό, για να καταλάβετε. Τουλάχιστον αυτό είναι η δική μου αίσθηση και πληροφόρηση και εντύπωση. Αυτό που μπορεί να μεταβάλει λίγο τα δεδομένα είναι κάποιες πληρωμές, οι οποίες μπορούν να πάνε σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως αυτές ας πούμε της εφορίας, μια και η ΠΑΕ μπήκε στην Εργάνη, οι εργαζόμενοι, και το δικαιούται βάσει της νέας νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα όμως, όλο το υπόλοιπο λειτουργικό πακέτο θα ήταν ίσως και αμφιλεγόμενο, ίσως και επικίνδυνο, αν ο Παναθηναϊκός έμπαινε στη διαδικασία να κάνει το 3,6 budget, να το κάνει ας πούμε 7 ή 8. Σίγουρα, σε μεγάλο βαθμό αυτό θα μπορούσε να καθοριστεί και από το αν θα κυνηγήσει και αν θα κερδίσει την υπόθεση με την άρση κάθετος αναστολή της Ευρωπαϊκής Τιμωρίας. Είναι μια συνάρτηση πραγμάτων. Ωστόσο, επειδή στον ιό, επαναλαμβάνω, θα χρεωθούν πάρα πολλά και με τα οικονομικά δεδομένα πράγματι να διαφοροποιούνται, νομίζω ότι το budget δεν θα ξέφευγε πάρα πολύ από την λογιστική απόκληση της μείωσης της φορολογίας και με την αποσυμφόρηση από κάποια συμβόλαια που ενδεχομένως δεν θα υπάρχουν τη νέα σεζόν. Δηλαδή, τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Άντζ, δεν θα έχει τον Ανουάρ, δεν θα έχει τον Ζαχίδ κατά πάσα πιθανότητα, τους δανεικούς του, δεν θα έχει ίσως τον Μακέντα αν πουληθεί, δεν θα έχει και κάποιον Έλληνα, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι ένας Έλληνας θα πουληθεί όπως και να έχει σε ομάδα του εξωτερικού. Έχει καλύψει με Καρλίτος και Αγιούμ, θα κάνει και κάποιες προσθήκες, ουσιαστικά το budget θα είναι μία ή άλλη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο προγραμματισμός του Παναθηναϊκού αποκλίνει πάρα πολύ λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης που βιώνει ο κόσμος όλος με τον ιό και την πανδημία. Λοιπόν, αυτά είχα ως πρόλογο. Κάποια πράγματα να τα επανατοποθετήσουμε θα έλεγα, διότι τα έχουμε πει, αλλά επειδή δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και συγγνώμη που δεν έχω απαντήσει σε αρκετά, θα το κάνω σήμερα, αν τυχόν ακούνε κάποιοι φίλοι που έχουν στείλει και δεν έχουν λάβει απάντηση, απλά περισσότερο για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά.
Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα, Λάμπρο, και σε όλους τους φίλους της ομάδας. Με αφορμή τη live συνέντευξη του Ζέκα στο Τρεφιλάρα.gr, μιλάμε για έναν παίκτη που έχει απίστευτη καρδιά και πάθος ακόμα για το σύλλογο. Είπε το εξής: Θα γυρνούσα χωρίς δεύτερη σκέψη στην ομάδα ανεξαρτήτως του ποσού. Βέβαια, εφόσον τον θέλουν πρόεδρος και προπονητής, θέλω την άποψή σου για του Ζέκα Στυλ και αν ταιριάζει στο πλάνο Δόνη. Ο Στυλ υπήρξε ένας καλός τερματοφύλακας. Έκανε κάποια λάθη, όπως εκείνο με την Ξάνθη, που στη συνέχεια έδωσε τη θέση του σε μια βέβαια πολύ δύσκολη εποχή για το σύλλογο στο Βλαχοδήμο, στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Βέβαια, ο Ζέκα, πραγματικά πιστεύω ότι τα εννοεί αυτά που λέει. Βέβαια, ανανέωσε, επέκτηνε νομίζω με την Κοπενχάγη και με πάρα πολύ καλές απολαύες. Προφανώς μιλάει ο Ζέκα για το τέλος της καριέρας του. Βέβαια, να δούμε τότε πώς θα είναι τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ο Ζέκα υπήρξε ένα σημείο αναφοράς για την ομάδα. Εννοείται. Υπήρχε ένα σενάριο να γκρεμίσουν τη λεωφόρο, να περάσει ο δρόμος από κάτω και το γήπεδο να είναι κάθετο προς το δρόμο. Ισχύει. Ίσχυε, το έχουν ξεγράψει. Αυτό, Αθανάσιε, έχει να κάνει με την υπογειοποίηση της λεωφόρου Αλεξάνδρας και όχι την ανακατασκευή των προσφυγικών, αλλά την τμηματική κατεδάφισή τους. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το πλάνο που είχε εκπονήσει η ανάπλαση Αθήνας ΑΕ με την προηγούμενη διοίκησή της, έχει παγώσει. Στα προσφυγικά θα υπάρξει πλήρης ανακατασκευή, θα υπάρξει χωροθέτηση ενός μουσείου που να θυμίζει την ιστορική σημασία της περιοχής και θα γίνει και ένα πάρκινγκ. Αυτό, εφόσον προχωρήσει υπό τη νέα διοίκηση της ανάπλασης Αθήνας που έχει οριστεί με διευθύνοντα σύμβουλο το Χρόνια Κρητίδη και την αρρωγή του Δήμου Αθηναίων όπου εντάσσεται πλέον η ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, θα έχει θα, ουσιαστικά τελειώνει τις πιθανότητες για υπογειοποίηση της λεωφόρου Αλεξάνδρας και του πλάνου που αναφέρεις. Καλημέρα, Λάμπρο. Πότε επιτέλους θα κλείσουμε στόματα σε όλους? Την επόμενη σεζόν μπορούμε να πούμε σφήνα, είμαι σίγουρος. Κώστα μου, κάτσε να δούμε τα δεδομένα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Καλημέρα, Λάμπρο. Τελικά ο Χρήστος Δόνης θα ανανεώσει? Δεν ξέρω τι πρόταση μπορεί να έχει φέρει ο Χρήστος, τι πρόταση μπορεί να έχει ο Χρήστος από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσει. Καταρχήν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας μείνει δε μείνει ο coach. Ο Χρήστος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει την ομάδα στα πάρα πολύ δύσκολα. Τα χρήματα που παίρνει και αξιώνει είναι εντός του πλαισίου. Είναι ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Νομίζω ότι στο τέλος οι περισσότερες πιθανότητες, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, όπως το σκέφτομαι, φίλε Χάρη, είναι να μείνει. Γεια σου Πανάθα, γεια σου Βασίλη. Πιστεύω θα τα βγάλει τα έσοδα αν επιστρέψει τη λεωφόρο. Να βγάλει από τι, από τα πολλά διαρκές που θα πουλήσει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο κόσμος που πήγαινε στη λεωφόρο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ο μέσος όρος προσέλευσης τα χρόνια επί Αλαφούζου που ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στη λεωφόρο ήταν περίπου 7-8.000 εισιτήρια. Δεν ήταν ποτέ γεμάτη η λεωφόρος πλην ορισμένων αγώνων αποσπασματικά. Αναφέρομαι στον μέσο όρο για να μην παρεξηγηθώ. Ο μέσο όρο στο ΟΑΚΑ είναι περίπου 5-5.500. Ναι, εντάξει, σίγουρα αν το βλέπει έτσι, κάποια έσοδα θα έχει. Αλλά τα παραπάνω έσοδα δεν μπορώ να τα βγάλω από κάπου αλλού. Πραγματικά δεν μπορώ να τα βγάλω από κάπου αλλού, φίλε μου Βασίλη. Τα φιλικά προετοιμασία φέτο βλέπω να είναι τα playoff τη Super League. Τα απλά τραγική, λέει ο Λάμπρο, ο συνονόματο. Παιδιά, ο Αντώνης, πολύ καλή μέρα, φίλε μα Λάμπρο. Λύσε μια πορεία. Το Καλαφάτη ανήκει στον Αλαφούζο. Το προπονητικό κέντρο ακόμα έχει την παλιά του διοίκηση. Την διοίκηση που είχε επί Τσακίρη. Νομίζω ότι μάλιστα ο κύριος Τσακίρης εξακολουθεί να είναι διευθύνων σύμβουλος. Αν θυμάμαι από τον περσινό ισολογισμό της Απίλιον ΑΕ, της εταιρείας της συγκεκριμένης. Εγώ περίμενα ότι φέτος στον ισολογισμό αυτό θα έβλεπα εξόφληση του Απίλιον. Δεν τον είδα. Διαβάζοντας τον ισολογισμό υπάρχουν ακόμα επιταγές εγγυητικές από την ΠΑΕ προς την ιδιοκτησία, την παλιά ιδιοκτησία, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί. Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει του χρόνου. Όμως, στον τελευταίο ισολογισμό της ΠΑΕ, ο οποίος βλέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2019, δεν υπάρχει ακίνητο στην κατοχή της ΠΑΕ, επομένως δεν υπάρχει και το προπονητικό κέντρο στην κατοχή της ΠΑΕ. Τώρα, το που ανήκει προφανώς σε κάποια εταιρεία, έχει αγοραστεί από κάποια εταιρεία συμφερόντων Αλαφούζου. Καλημέρα, Λάμπρο. Πιστεύεις ότι η ομάδα πρέπει να κινηθεί για δεκάρι, να σταθεροποιηθεί ο Μπουζούκης επιτέλους στη θέση? Όχι, δεν νομίζω ότι. Και να φύγει ο Ζαχίδ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παίκτη εκεί. Τουλάχιστον για βασικό. Υπάρχει ο Μπουζούκης να παίξει στη βασική του θέση. Καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα στον Γκρέγκορη, στο Στέλιο που βλέπω ότι μιλάνε και μεταξύ του. Λάμπρο, καλημέρα. Τι γνώμη έχει για τον Ναμπί του Όφη? Θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτη του Ζαχίντ. Πολύ καλό παίκτη ο Ναμπί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μπορούσε, ναι. Τι ήταν αυτό με το Google Maps, Λάμπρο, καλημέρα. Στέλιο μου. Το Google Maps έκανα μια ανάρτηση χθε. Ψάχνοντα, έβαλα τι συντεταγμένε του Βοτανικού, να σου πω την αλήθεια, του γηπέδου. Και μου βγάζει Παναθηναϊκό New Stadium 2024.
βάζω και στο Google Maps και αυτή τη διεύθυνση, το Παναθηναϊκός New Stadium 2024, από τη στιγμή που μου το έβγαλε στην αρχική αναζήτηση, και μου το βγάζει ακριβώς αυτό που πόσταρα. Και ρώτησα, επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτά και υπάρχουν παιδιά που έχουν πάρα πολύ άριστες γνώσεις για το πώς λειτουργούν αυτές οι πολυμηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, ρώτησα μήπως παίζει κάτι. Δηλαδή, μπορώ εγώ ας πούμε, να πάω τώρα να ονομάσω την περιοχή Σουβλατζίδικο Μπάμπης, λέω τώρα. Μπορώ να την ονομάσω Σπίτι Λάμπρου Γκαραγκάνη, λέω, για παράδειγμα επίσης. Δεν ξέρω αν μπορώ. Αν ήταν έτσι, το Google Maps θα ήταν ένα χάος. Θα έμπαινε ο καθένας και θα έγραφε ό,τι ήθελε. Κάποια παιδιά μου είπαν ότι γίνεται. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν ότι πρέπει να πάρεις να θέσεις στην Google κάποια έγγραφα. Τώρα το 2024 εμένα με ψάρωσε. Ότι εκεί είναι χωροθετημένο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια βάσει νόμου. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Ασχέτως που δεν υλοποιείται λόγω έλλειψης πόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών και ενδοπαναθηναϊκών διαφωνιών κτλ. Αλλά το 2024 με ψιλοψάρωσε λίγο. Γιατί τι θα γίνει με το 2024, τι θα γίνει που δεν ξέρουμε. Το ψάχνω ακόμα. Δεν έχω πάρει μια απάντηση η οποία να είναι, πώς να σου το πω, επαρκής και στοιχειοθετημένη. Ο Τάκης ρωτάει αν μένουμε ΟΑΚΑ. Οι πιθανότητες, φίλε Τάκη, αυτή τη στιγμή συνηγορούν στην παραμονή στο ΟΑΚΑ. Αλλάξαμε μέρος, λέει, στο σπίτι για τα live. Ναι, Δημήτρη, αλλάξαμε μέρος στο σπίτι για τα live. Γεια σου, φίλε Λάβρο. Υπάρχουν ελπίδες για Ζαχίδη και Νάκη. Πάρα πολύ. Νάτζ, να τον λέμε Νάτζ, αφού θέλει ο άνθρωπος να τον λέμε έτσι. Παναγιώτη μου, πάρα πολύ λίγες, ειδικά για τον Ζαχίδη. Πάει Λεωφόρος και φέτος, Αλαφούζο φύγε. Δημήτρη, ο Αλαφούζος, αν ήταν στο χέρι του, πίστεψε με, στη Λεωφόρο θα γυρνούσε. Είναι από αυτά που έχω τονίσει επανειλημμένα και ως μόνιμη λύση στέγασης του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο θα έβλεπε. Αυτή βλέπει, αυτή θέλει. Επομένως, μπορείς να τον κατηγορείς για πάρα πολλά πράγματα, μην τον κατηγορείς για αυτό πάντως. Είναι οικονομικό το θέμα, εν προκειμένου. Καλησπέρα στο Λέανδρο, καλημέρα στον Κώστα. Πες κανένα νέο για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λάζαρε, αυτό λέω. Δεν λέω και κάτι άλλο. Δεν μιλάμε για τα ζώδια. Ό,τι νέο υπάρχει και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτά λέμε. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Λάμπρο, το μόνο περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ μας είναι η συμμετοχή του γήπεδου στον Ελαιώνα 100% με αναπόσβεστη αξία 4,1 εκατομμύρια ευρώ πλέον με αρχικό 5 εκατομμύρια. Ναι, γι' αυτό και έχω πει, Μάκη, ότι η περιουσία του Παναθηναϊκού είναι η διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό και αποδεικνύεται και στους αριθμούς. Λάμπρο, θα απολυθεί ο Πούγκουρας, δεν ξέρω κάτι. Για δεξί μπακ υπάρχει κάποιο όνομα? Όχι, Σάκη μου, δεν ξέρω. Δεν θέλω να με συγχωρείτε. Το δεν ξέρω το θεωρώ πολύτιμη απάντηση από το να σας τραβιάζουν ονόματα που ακούγονται. Δεν γνωρίζω κάτι. Μπορεί να κοιτάζει ο Ρόκα. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Λαύρο, καλησπέρα. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Μπέργκ? Σπύρο, πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Καλημέρα, Λαύρο. Ήρωες είναι όσοι παίρνουν διαρκείας με τον Αλαφούζο, τίποτα δεν βλέπω. Πολύ χαμηλό επίπεδο και της δημοσιογραφίας, λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα, Λαύρο. Κατά την άποψή μου, περί γηπέδου, όλα τα άλλα πέρα του Βοτανικού είναι ημίμετρα. Ωστόσο, κάπου κολλάει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ή ποιοι δεν θέλουν το γήπεδο, π.χ. η κυβέρνηση, ο Δήμος. Σε παρακαλώ, σχολίασέ το. Ευχαριστώ. Λαύρο μου. Συνονόματε, το κακό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κοινή γραμμή, κοινή πλεύση στο θέμα του γηπέδου. Όταν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει μια ενιαία στρατηγική, δεν θα του φταίει κανένας Δήμος, καμία κυβέρνηση. Θα βρει τη χρηματοδότηση και χωρίς να έχει ανάγκη κανέναν, θα ανανεώσει την οικοδομική άδεια και θα πάει να χτίσει το Βοτανικό. Δεν τον εμποδίζει κανείς. Τώρα, το γήπεδο μπάσκετ, αν αναφέρεσαι σε αυτό, για να σου λύσω και αυτή την απορία, με τους υπάρχοντες πολεοδομικούς όρους της περιοχής, δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο υπάρχον οικόπεδο. Θα πρέπει να αναζητηθεί όμορο οικόπεδο, το οποίο θα το φιλοξενήσει. Υπάρχει ένα πολύ μικρό, το οποίο είχα καταγράψει στην προηγούμενη εργασία μου και στο καρφιτσωμένο της σελίδας μπορείτε να ψάξετε να βρείτε όλα τα άρθρα και θα το βρείτε και αυτό. Το οποίο νομίζω υπό κάποιες συνθήκες είναι στο σύνορο του Δήμου Αθηναίων με το Δήμο Εγάλεο. Μπορεί να γίνει εκεί. Πάντως, το να αφαιρέσουμε 10.000, το να κόψουμε αυτό, το να κόψουμε εκείνο, αυτή η κοπτοραπτική πάνω στη διπλή ανάπλαση στην οποία έχουν επιδοθεί κάποιοι φορείς, δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Γεια σου, Λάμπρο Βαζέλα, αγαπάμε Λάμπρο, είμαι Παναθηναϊκός. Όχι Βαζέλος, φίλε μου, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάντως. Τι γίνεται με Κολοβό και Κολοβέτσιο, μήπως είναι η ώρα να αποχωρήσουν και να υπάρχει χώρος και στο μπάτζετ? Η πώληση του Κολοβέτσιου είναι πάρα πολύ πιθανή. Στον Κολοβό, αίσθησή μου είναι, χωρίς να είμαι βέβαιος όμως, και σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει αυτό που λέω σε κάποιο καθεστώς πληροφόρησης, ότι μια ευκαιρία ακόμα θα δοθεί, έστω στην προετοιμασία. Καλησπέρα, φίλε Λάμπρο. Ο Χρήστος Δόνης βλέπεις να μένει ο προπονητής. Για τον προπονητή 50-50, φίλε Βασίλη. Για τον Χρήστο, νομίζω οι πιθανότητες είναι υπέρ του αυτή τη στιγμή να παραμείνει. Ναι.
Λάμπρο, άμα αρχίσουν τα playoff Ιούνιο και ω τέλη Ιουνίου τελειώσουν, τότε προλαβαίνουν να κάνουν ένα έστω μικρότερο διάλειμμα διακοπών, όπω και κάπω μικρότερη προετοιμασία επέκταση και Σεπτέμβρη να ξαναρχίσει τη σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση, OK, να αργήσει κι άλλο. Τότε δύσκολα λόγω και του ευρωπαϊκού που θα γίνει την επόμενη σεζόν. Ακριβώ, Μάνο, το είπε στο τέλο τη ερώτησή σου, ότι η επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά με καλεντάρι φετινή χρονιά. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί στο γεγονό ότι υπάρχει Euro. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν αυτός ο πλανήτης δεν έχει διαλυθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν μέχρι τότε, θα γίνει το Euro την επόμενη χρονιά. Οπότε θα είναι οι ημερομηνίες πάρα πολύ σφιχτές και αυτό το Σεπτέμβρη, εκκίνηση το Σεπτέμβρη, δεν μου πολύ κολλάει με τις ημερομηνίες, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ας περιμένουμε και ας το πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Καλησπέρα, φίλε Λάμπρο, με την Ευρωλίγκα τι θα γίνει, δεν ακούγεται κάτι εδώ και μέρες. Βαγγέλη μου, η Ευρωλίγκα έχει την πρόθεση να ολοκληρώσει τη σεζόν. Έστω με κάποια παιχνίδια που θα γίνουν. Που θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο σε 2-3 πόλεις και με ένα final 8. Πραγματικά με τον Μπερτομέου σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας. Δεν είναι τόσο δυνατός όσο τους προηγούμενους μήνες. Οι αποφάσεις του δεν μπορούν να περάσουν πάρα πολύ εύκολα από τους, στο συνεταιρισμό, στους υπόλοιπους εταίρους, διότι αυτό είναι ο συνεταιρισμός των ομάδων που συμμετέχουν. Αλλά νομίζω ότι θα εξαντλήσει ο συγκεκριμένος τα περιθώρια να γίνει η Ευρωλίγκα, να τελειώσει. Καρλίτος μαζί με Μπέργκ είναι Μακέντα. Η γνώμη σου ποιο θα ήταν το καλύτερο δίδυμο, άσχετα αν υπάρχει θέμα με Μπέργκ ή όχι. Από τους δύο, δύσκολο. Γιατί έχω να δω τον Μπέργκ καιρό. Άμα έπρεπε να διαλέξω, θα διάλεγα Μακέντα πίσω από τον Καρλίτος. Σπύρο. Γιατί ο Μακέντα έχει αποδείξει ότι σε αυτή τη θέση μπορεί να γίνει πάρα πολύ χρήσιμος. Λάμπρο, αν δεν κάνω λάθος, δεν μας χρωστάει η περιφέρεια γύρω στα 800 χιλιάρικα. Το είπε ο Πατούλης εδώ και καιρό. Γιατί δεν πέφτουν αυτά τα λεφτά στη λεωφόρο. Γκρέγκορι, κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν. Σίγουρα στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας φτωχός συγγενής να του χρωστάει κάποιος 800 χιλιάρικα όταν έχει χρηματοδοτηθεί το γήπεδο της ΑΕΚ, όταν υπάρχει πρόθεση να χρηματοδοτηθεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όταν έχει φτιαχτεί το γήπεδο του Ολυμπιακού με τον τρόπο που φτιάχτηκε. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να λάβει κάποια στιγμή η πολιτεία γενναίες αποφάσεις. Δεν είναι ζητιάνος ο Παναθηναϊκός, δεν είναι επέτης των 800 χιλιάδων για να φτιάξει τη λεωφόρο. Το πρόβλημα με το περιφερειακό κονδύλι, το επίμαχο, είναι ότι πάγωσε το 2017 όταν ανέσκυψε η υπόθεση Γουδία ΕΓ. Εκείνη η τέλος πάντων η ουτοπία, ας το πω πολύ κομψά και ας μην χρησιμοποιήσω κάποια πιο βάρη χαρακτηρισμό. Εκεί τελείωσαν όλα με το περιφερειακό κονδύλι των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, αν μπορέσει να εξασφαλίσει 800.000 ευρώ από την περιφέρεια, ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει ότι τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια θα παίξει τηλεοφόρο και θα πρέπει να επεκτείνει και την άδεια λειτουργίας της. Δεν είναι κακό σενάριο, καθόλου κακό σενάριο, έτσι, είναι καλό σενάριο. Δεν ξέρω πόσο είναι υλοποιήσιμο και έχετε εμπιστοσύνη, Γκρέγκορ, στους πολιτικούς. Αληθινά τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε. Τους έχετε εμπιστοσύνη, εγώ δεν τους έχω. Καλημέρα, Λάμπρο, ομολόγηση, έχει ακόμα συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει περίπτωση να βγει κάτι από εκεί. Βαγγέλη έχει πάει σε μια ομάδα Β' Γαλλίας να πληρώσει για να τον πάρει δύσκολο. Το συμβόλαιό του για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού είναι καλό, αλλά δεν ξέρω πόσο ο Μολό μπορεί να φέρει πρόταση. Να βρεθεί ένας συνενετικός τρόπος να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, το θεωρώ, φίλε μου, πιο πιθανό. Τα απάντησα για αυτά τα μηνύματα, για να δω αν υπάρχει κάτι καινούριο. Υπάρχει. Λάμπρο, τι θα γίνει αν πάρουμε άδεια για την Ευρώπη, καλύτερα δεν θα ήταν να γυρίσουμε λεωφόρο. Νομίζω ότι αν πάρουμε άδεια στην Ευρώπη, το ΆΚΑ θα είναι η έδρα. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, λεωφόρος θέλει πολύ πράγμα. Κότσιρας, πώς τον βλέπεις, πολύ καλό μπακ. Αναφέρεσαι στον Κότσιρα του Αστέρα Τρίπολης, Μάκη. Πολύ καλό μπακ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός. Καλησπέρα, Γορίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Μόνο Παναθηναϊκός 3-13. Γεια σου, Μανώλη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, Λάμπρο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Χαθήκαμε. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Πώς είσαι? Στα δικά μας, το να φύγει ο Γιώργος και να μείνει ο Χρήστος Δόντης ήταν αστείο. Ο χρησιμότερος εκ των δύο είναι ο προπονητής, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Λάμπρο, πες μια σειρά να σκοτώσουμε την ώρα μας εν μέσω καραντίνας. Έχω δει πολλές, Βαγγέλη, αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι το Rain, το δανέζικο, είναι πάρα πολύ καλό, αν έχεις Netflix. Όπως και το Ragnarok, επίσης με σκανδιναβικό. Είναι δύο σειρές που μου άρεσαν πάρα πολύ, με πολύ πρωτότυπο σενάριο. Χθες άρχισα το Ελάττωμα. Μια Αυστραλιανή σειρά η οποία είναι στο Netflix με πολύ πρωτότυπο σενάριο επίσης. Σου είπα τώρα Money Money 3. Φυσικά δες Peaky Blinders αν δεν έχεις δει, δες House of Cards αν δεν έχεις δει, τι άλλο, ξεχνάω κάποια, θα τη θυμηθώ όμως. Δεν μας νοιάζει ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μιχαήλ. Εσένα, εμένα με νοιάζει και φαντάζομαι και αρκετούς που βλέπουν.
Καλημέρα, θεωρώ μια συμπόρευση Ελαφρούς Γιαννακόπουλου είναι το καλύτερο. Πράγματι, είναι ένα καλό σενάριο και μέχρι να γίνει γήπεδο μόνο λεωφόρο πρέπει να παίζουμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εάν υπήρχαν τα χρήματα και κάποιος έμπαινε εγγυητής, δεν θα άργιζε άμεσα ο Βοτανικός. Ναι. Εγγυητής, δεν καταλαβαίνω την χρησιμότητά του, αλλά αν υπήρχαν τα χρήματα, σαφέστατα θα άργιζε ο Βοτανικός. Λάμπρο, πώς κρίνεις το δημοσίευμα για PP και Μουσκρόν, τυχαίο πριν 2 ημέρες το ανέφερες. Το ανέφερα και χθες. Και έκανα και σχόλιο, Κώστα. Προφανώς δεν τα έχεις δει μάλλον. Και στη χθεσινή εκπομπή είναι ένα δημοσίευμα το οποίο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο η θυγμένη Μουσκρόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει σύνδεση με το PP και που θα ήμασταν τότε. Το είπα και χθες. Ο Παναθηναϊκός όταν εμφανίστηκε ο PP ήταν υποβιβασμένος σχεδόν. Οπότε τι κακό έκανε. Δεν καταλαβαίνω. Και πόσο κακό περισσότερο θα έκανε. Θα τον έστελνε πού, στη Γάμα Εθνική, στη Football League, στο περιφερειακό, στο τοπικό. Πού. Πού, στο τοπικό αμπελοκήπον, πού θα τον έστελνε ακριβώς, για να καταλάβω. Το κακό είχε γίνει ήδη στο Παναθηναϊκό όταν εμφανίστηκε ο Πιπί. Ποδοσφαιρικά, αν φέρουν ένα Πάολο Σόουζα, ποτέ στον Πάολο Σόουζα. Μάκη, δεν σε έπιασα. Έχεις μια απάντηση στο πού ανήκει πάει Παναθηναϊκός, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό που ανήκει στον Αλαφούζο και αν ναι, γιατί θέλει. Ο PVC λέει να πουλήσει γιατί δεν πουλάει και μην πεις δεν υπάρχει κανένας, υπάρχει κάτι στο μυαλό του. Όχι, πρώτον Αθανάση δεν υπάρχει κανένας, εδώ σε έχει προδώσει το ταφενιά, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Ο Αλαφούζος είναι μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με 52%, ακολουθεί η Σορτίβο με 36-37 με τα στοιχεία του, του περασμένου Ιουνίου πάντα. Καλημέρα, παίζουμε ότι θα έρθει ο Τζιμπρίλ έστω για φέτος. Όχι, φίλε μου, για ποιο λόγο να έρθει ο Σισε. Μόνο ένα παιχνίδι θα έρθει να παίξει ίσως επίδειξη αν αποφασιστεί. Ο Σισε είναι πρώην ποδοσφαιριστής πλέον. Δεν, μη μένουμε εκεί. Αυτά. Οπότε κλείσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στη μία το μεσημέρι, στην τελευταία έτσι, επικοινωνία μας για αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για τα μηνύματα που στείλατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.